Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΚ Χαρίσας για την άψογη φιλοξενία και όλα τα χρόνια είχαμε καλή συνεργασία και άψογη φιλοξενία. Το ίδιο θα κάνουμε και εμείς στον δεύτερο γύρο. Ωραία. Ευχαριστώ ιδιαίτερως τον κύριο Σάβα Ακριτίδη για την υποδοχή του αλλά και όλους τους παράγοντες της ΑΕΚ Χαρίσας. Η επόμενη μέρα του Απόστολου Εμμανουηλίδη στα διοικητικά, στα ποδοσφαιρικά δρόμενα, πέρα από το γεγονός ότι θα αποκλειστικά και μόνο με τις δικές μου ομάδες, την ΑΕΠΟ 2 και την Ακαδημία Βέρειας, και μέσα από αυτές θα δείξω και στους υπολείπους παράγοντες του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου πώς πρέπει να είναι το ερασιτεχνικό ποδοσφαίρο. Ευχαριστούμε πολύ, Απόστολε. Να είστε καλά. Και φίλοι του παρατηρητή από την Χαρίσα, όπου βρισκόμαστε στο 47ο λεπτό περίπου του αγώνα, η τοπική ομάδα Αθλητική Ένωση Χαρίας αντιμετωπίζει την Αθλητική Ένωση Ποντίων Βερίας. Η Χαρίας κατέβηκε με τον τροματοφύλακα τον Αντιφάκου, Τσίπη, Ιωαννίδη, Θεοδωρόπουλο, Ραγουμάνο, Χαλκιά, Σημεωνίδη, Φωτιάδη. Στο 7 είχαμε αναγκαστική αλλαγή, μπήκε ο Μπάμπης ο Χουδαβερδόγλου λόγω τραυματισμού του Φωτιάδη, Καρασαρίδης Δημήτρης, Καρασαρίδης Βασίλης και Τριανταφυλλίδης. Η Αθλητική Ένωση Ποντίων κατέβηκε με τραυματοφύλακα τον Βεζίκογλου, Κατσιγιανόπουλο, Σιδηρόπουλο, Κουτσιμπασόπουλο, Πίκο. Στο 46ο λεπτό τον εγκατέστησε ο Μπαντιάκας, Τσιβάρας, Χριστοδηλόπουλος, Ζιγουλιανός, Δημούλτσης, Λάμπρου και Ιωαννίδης. Η Χαρίασα από το 21ο λεπτό προηγείται με 1-0 χάρη σε ένα τέρμα με κεφαλιά του Δραγουμάνου, μετά από πάσα κεφαλιά του Μπάμπη του Χουδαβροδόγλου. Πολύ ωραίος αγώνας, καλός αγώνας. Η Χαρίασα έχει και ένα δοκάρι στο 26ο λεπτό στον Καρασαρίδη Βασίλη. Ανοιχτό παιχνίδι. Ωραίο μάτς. Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα του παιχνιδιού. Και ο Σάκης Γκέσκος, συνεργάτης μας εδώ, να μας κάνει και ένα σχόλιο και αυτός για το παιχνίδι. Σάκη, πώς το βλέπεις? Το παιχνίδι είναι πολύ καλό, θα έλεγα, στο πρώτο μήχρονο. Δίκαια προηγείται η Χαρίασα. Να διορθώσει το φίλο μου τον Ερίκο ότι Δημήτρης είχε το δοκάρι. Σε μια φανταστική φάση που είχαν. Και πήρε και το rebound και ο Βασίλης με κεφαλιά ψαράκι. Ξανά ο Βεζίκογλου απέκρουσε. Δίκαιο το αποτέλεσμα και αν μη τι άλλο θα δικαιούταν και άλλο ένα-δύο ίσως τέρματα ακόμη γήπεδο. Δεν φαίνεται ότι οι πόντοι μπορούν να κονταρώνουν να παίξουν στα ίσια τη Χαρίσα. Η Χαρίσα φετινή. Τώρα στα πρώτα 48-49 λεπτά δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Έχει εκπλήξει θετικά η φετινή Χαρίσα και με τις εμφανίσεις και με τα αποτελέσματα. Και φέτος του κάτι άλλο. Ωραία λοιπόν, είμαστε σε ποιο λεπτό, Ερικό? Στο 50 λεπτό. 50 λεπτό, 1-0. Αυτή είναι η εικόνα του παιχνιδιού. Θα έχουμε ευκαιρία να τα πούμε και στη συνέχεια. Ευχαριστούμε.